Θα ξεκινήσουμε με την κυρία του ελληνικού τουρισμού, την πρόεδρο του ΕΟΤ, την κυρία Άντζελα Γκερέκου. Κυρία Γκερέκου, καλησπέρα σας από την Κρήτη. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ χαίρομαι που είστε μαζί μας. Γνωρίζω ότι δεν μιλάτε εύκολα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έως ότου υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Με τιμά ιδιαιτέρως που δεχτήκατε την πρόσκλησή μου να μιλήσετε στο κανάλι των Κρητικών. Και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, γιατί είναι πρωτόγνωρο και για εμάς που δεχόμαστε σχεδόν το 20% των τουριστικών αφίξεων της χώρας. Το Μάιο του 2020, δηλαδή 18 Μαΐου του 2020, να μιλάμε για μια τουριστική σεζόν που δεν έχει ξεκινήσει. Όπως αντιλαμβάνεστε, η Κρήτη το Μάιο έχει χιλιάδες επισκέπτες υπό φυσιολογικές συνθήκες. Αυτό από μόνο του για μας είναι και μια ιστορία για τα δεδομένα του κρητικού τουρισμού. Θέλω λοιπόν το σχόλιο σας. Πράγματι, περνάμε βέβαια όλοι μια εξαιρετικά δύσκολη και απρόσμενη βέβαια κατάσταση και όχι μόνο στην Ελλάδα μόνο, αλλά και παγκοσμίως. Η Κρήτη βέβαια, όπως είπατε και εσείς, είναι από τους τόπους εκείνους που ξεκινάνε πολύ νωρίτερα το καλοκαίρι και τελειώνουν και αργότερα. Έχει κατακτήσει μια μικρή επιμήκυνση, βέβαια μπορεί ακόμη και περισσότερο, αλλά ήδη βέβαια ο Μάιος μήνας για εσάς είναι ένας μήνας κενός, ενώ θα μπορούσε να έχετε πάρα πολύ κόσμο. Δυστυχώς τα πράγματα είναι έτσι. Ο ελληνικός τουρισμός έχει πληγεί πάρα πολύ με το COVID-19 και την 19 και την πανδημία αυτή. Περιμένουμε τις επίσημες αναγγελίες από τον Πρωθυπουργό σε σχέση με τα πρωτόκολλα για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και να μπορέσετε κι εσείς όλοι οι άνθρωποι του τουρισμού αλλά και εμείς να δώσουμε τη βοήθεια, τη στήριξη, τις κατευθύνσεις, να διαφημίσουμε τη χώρα μας. Εμείς ως ΕΟΤ είμαστε αρκετά έτοιμοι όσον αφορά όταν θα ανοίξουν τα σύνορα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις καμπάνιες μας. Ούτως ώστε ποιος είναι ο στόχος. Αυτή τη χρονιά ξέρουμε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον τουρισμό μας και για όλους τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους. Αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και από την άλλη να ελαχιστοποιήσουμε όσο γίνεται να μειώσουμε αυτή τη ζημιά. Επειδή η Κρήτη διαθέτει μια πολύ μεγάλη δυναμική, κυρία Γκερέκου, και την αντιλαμβάνεστε, την γνωρίζετε από πρώτο χέρι. Είμαστε ένα νησί που έχουμε και μία υγειονομική αυτονομία. Αυτό θα μπορούσε να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, έτσι ώστε η Κρήτη να είναι και η κερδισμένη του ελληνικού τουρισμού. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή όσο αφορά στο να είναι πιο ελκυστική από άλλες χώρες έχει ένα θετικό πρόσημο ως προς τη γενικότερη διαχείριση της πολιτείας μας σε σχέση με τον κοροναϊό. Αυτό που λέτε τώρα, το να είναι ένα μέρος άκρος τουριστικό όπως η Κρήτη, να έχει όμως μια αυτονομία υγειονομικής κατάστασης, πανεπιστημιακών νοσοκομείων, γενικότερα να έχει μια αυτονομία σε σχέση με τη διαχείριση οποιαδήποτε κρίσης συμβεί, είναι κάτι που είναι πάρα πάρα πολύ θετικό και είναι και αυτό ένα θετικό πρόσημο. Από την άλλη, θα υπάρχει μια καμπάνια που θα έχει να κάνει με τη φήμη της Ελλάδας προς τα έξω, η οποία έχει λίγο κερδιθεί αυτό το διάστημα χωρίς να μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Με το Greece from Home έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τους ενδυνάμει επισκέπτες μας που είναι στα σπίτια τους, να κρατήσουμε την ανάμνηση και την νοσταλγία και τη θέληση για να έρθουν στην Ελλάδα μόλις μπορέσουν. Αυτό το έχουμε προσπαθήσει και το έχουμε καταφέρει σε ένα βαθμό και μάλιστα το επόμενο διάστημα πηγαίνουμε στη δεύτερη φάση που θα κρατήσει μέχρι τον Ιούνιο. Το Greece from Home θα μπορέσει να παίξει παντού μέσα από Facebook, από Instagram, από Twitter, οπουδήποτε στον κόσμο για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτή την ζωντανή επιθυμία. Γιατί έχουν γίνει και διάφορες έρευνες τελευταία, όπως ίσως ξέρετε, που στην ερώτηση σε ποια χώρα θα πάτε όταν τα σύνορα θα ανοίξουν, η απάντηση είναι για πάρα πολλές χώρες η Ελλάδα. Αυτό όμως, κυρία Γκερέκου, δεν έχει και ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Όχι, αν υπάρξει ένα λάθος, μισό λεπτό, ένα λάθος, και δεν αναφέρομαι σε ένα λάθος που μπορεί να κάνουν οι υγειονομικές αρχές, αν έχουμε ένα δεύτερο κύμα που θα μπορούσε να χτυπήσει με μια πιο επιθετική μορφή την Ελλάδα, θα μπορούσε να πληγεί η στεροφημία της χώρας στη σκιά των εξαιρετικών σχολείων που δεχόμαστε από το εξωτερικό. Γι' αυτό δεν εφησυχάζουμε. Το πρώτο κομμάτι της διαχείρισης του πρώτου κύματος το κερδίσαμε. Τώρα όμως έχουμε ακόμη πιο δύσκολο στοίχημα.
να μπορέσουμε να το διατηρήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Πριν από λίγες μέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε κάποιες ενδείξεις, κάποιες καθοδηγίες μάλλον, μας έδωσε κάποιες οδηγίες σε σχέση με πρωτόκολλα, πώς θα έρθουν οι ενδυνάμει επισκέπτες μας στην Ελλάδα, πώς θα ταξιδέψουν, ποια είναι η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς όμως να είναι και εξαιρετικά καθαρό και να είναι κοινά τα πρωτόκολλα για όλες τις χώρες. Έχουμε λοιπόν αυτό ως κατευθυντήρια γραμμή, αλλά το βασικό θα είναι τα εθνικά μας πρωτόκολλα που βεβαίως θα λάβουν υπόψη τους τα ευρωπαϊκά, που γιατί δεν είναι όμως. Γιατί αυτά τα διαχειριζόμαστε εμείς. Άρα έχουμε και εμείς την ευθύνη, να υποθέσω. Ακριβώς. Αλλά το θέμα, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, νομίζω ότι όλοι ομονοούμε σε αυτό. Εμείς θέλουμε να επιτύχουμε όσο γίνεται περισσότερο ο επισκέπτης μας που θα έρθει να έχει όσο γίνεται περισσότερο τη δυνατότητα να πούμε ότι αυτός ο επισκέπτης δεν νοσεί, δεν έχει κανένα τέτοιο σύμπτωμα, δεν φέρνει τον κορονοϊό στην Ελλάδα. Αυτό πώς μπορούμε να το κάνουμε και να είμαστε απόλυτα βέβαιοι, δεν μπορούμε να είμαστε, αλλά όσο γίνεται περισσότερο έχει να κάνει με τα τεστ. Αυτά τα τεστ, ποια είναι εκείνη η χρονική διάρκεια που πρέπει να γίνει το πρώτο ενδεχομένως και το δεύτερο, δεν γνωρίζουμε ακόμη. Αυτά όμως δεν θα έπρεπε, κυρία Γερέκου, να έχουν ξεκαθαρίσει, γιατί μπορεί να βρισκόμαστε στη 18η Μαΐου, σημείο εκκίνησης με βάση αυτά που ακούμε και από τους κυβερνώντες είναι η 1η Ιουλίου. Άρα νομίζω ότι το χρονικό περιθώριο είναι πολύ μικρό για να τρέξουμε ένα κατοστάρι και να προλάβουμε χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο την δημόσια υγεία. Το πρώτιστο είναι αυτό. Το πρώτιστο είναι η υγεία των επισκεπτών μας, των κατοίκων του τόπου, των εργαζομένων μας, όλων όσων έχουν να κάνουν με τις τοπικές κοινότητες, γενικότερα στη χώρα μας. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε, ούτε εγώ μπορώ να σας το πω, ούτε κανείς άλλος, αν δεν υπάρξει μια τελική απόφαση για τα πρωτόκολλα που θα ανακοινωθούν, σας είπα, ίσως και την Τετάρτη. Πάντως, στις επόμενες μέρες τα εθνικά πρωτόκολλα ασφάλειας, υγιεινής, μέτρα των ξενοδοχείων που θα είναι κοινά για όλους. Θα έχουμε λοιπόν μια σαφή εικόνα του ποια θα είναι αυτά και πώς ρεαλιστικά θα μπορέσουν να υλοποιηθούν. Από την άλλη, πρέπει επίσης να δούμε ένα άλλο κομμάτι που αφορά τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους, αλλά τους επιχειρηματίες όσον αφορά αν νοσήσει κάποιος, ποιος θα είναι ο χειρισμός, ποιος θα, το κόστος που θα επιφέρει αυτό, ποιος θα το... Το ξενοδοχείο καραντίνας υπάρχει ακόμα στο τραπέζι της συζήτησης. Προσπαθώ να σας εκμεύσω κάποιες πληροφορίες. Ναι, γνωρίζω κοιτάξτε, ότι περιμένετε τις επίσημες ανακοινώσεις. Δεν μπορώ να είμαι ξεκάθαρη και σαφής, γιατί ούτε διαρροές να υπάρχουν, με την έννοια ότι την τελική απόφαση θα την πάρει και την ανακοινώσει βεβαίως ο Πρωθυπουργός με τα συναρμόδια Υπουργεία Τουρισμού, υγειονομικές υπηρεσίες, ΕΟΔΗ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό θα γίνει στις επόμενες μέρες. Όμως, και αυτό είναι στο τραπέζι, από εκεί πέρα γίνεται μια συνεχή συζήτηση με όλους τους φορείς τουρισμού που έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους, γιατί το πρόβλημα βεβαίως είναι πρωτόγνωρο. Και επίσης λαμβάνομαι υπόψη μας ότι σήμερα που μιλάμε η κατάσταση είναι αυτή που ξέρουμε σήμερα. Δεν ξέρουμε πώς το επόμενο διάστημα θα διαμορφωθεί. Άρα χρειάζεται, ναι μεν χρειάζεται μία δέσμη μέτρων ρεαλιστικών, στήριξη από την άλλη των επιχειρηματιών και των εργαζομένων, που σε ένα μέρος πρώτο έχει γίνει, δεν αρκεί αυτό, θα ανακοινωθούν και άλλα μέτρα, γιατί ο τουρισμός πρέπει να κρατηθεί ζωντανός και να έχει δυνάμεις για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πιο ανταγωνιστικό του κομμάτι που θα είναι το 2021, που θα έχουν ανακάμψει περισσότερες χώρες. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή ένα προβάδισμα σε σχέση με την πανδημία και τη διαχείρισή της. Εδώ έχει να κάνει βεβαίως με όλες τις προτάσεις που αφορούν τη μείωση του ΦΠΑ. Πώς μπορείς λοιπόν να είσαι ανταγωνιστικός αν δεν έχεις ένα ΦΠΑ που είναι ένα ανταγωνιστικό επίσης με αυτό των άλλων χωρών. Όλα αυτά είναι στο τραπέζι. Μεταξύ Υπουργείων, Εργασίας, βεβαίως Τουρισμού και ομάδων εργασίας και όλων των φορέων, που ελπίζω σε λίγες μέρες να ικανοποιήσουν σε ένα αρκετά καλό βαθμό όλους τους αυτούς που τους αφορά βεβαίως ο τουριστικός τομέας όλη την Ελλάδα. Όσο αφορά στην Κρήτη, θέλω να πω ότι εσείς έχετε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα και μάλιστα σε αυτό που λέω τώρα, να σας μεταφέρω, φαντάζομαι το γνωρίζετε, είμαστε η περιφέρεια της Ευρώπης με τον χαμηλότερο αριθμό κρουσμάτων και μόλις με ένα νέκρο. Βεβαίως, κάθε ανθρώπινη ζωή έχει μια τεράστια σημασία.
Αυτό όμως βεβαίως και ναι. Αλλά όταν κάνεις τη σύγκριση βλέπεις λοιπόν ότι και εσείς το διαχειριστήκατε με πάρα πολύ σωστό τρόπο και από την άλλη επίσης είναι ένα πρόσημο πολύ θετικό για σας αυτό. Και η όποια στοχευμένη διαφήμιση θα γίνει και εδώ είναι το κομμάτι που βέβαια είναι σε συνεργασία, έχουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο που συζητάμε πάρα πολύ αυτά τα θέματα με τον ΟΤ, με το Υπουργείο Τουρισμού, με ό,τι έχει να κάνει από τη μία γενική εικόνα της Ελλάδας και από την άλλη. Μάλιστα. Η κάθε περιφέρεια να έχει και εξειδικευμένα τα δικά της ατομικά προνόμια που μπορεί να προωθηθούν αυτή την περίοδο. Εσείς έχετε επίσης ένα τομέα που είναι ο αγροδιατροφικός τομέας που έχετε κάνει μια σύζευξη με τον τουρισμό και αυτό θα ήθελα να πω ότι στην επόμενη μέρα που θα πρέπει να δούμε ένα νέο αφήγημα στον ελληνικό τουρισμό. Δηλαδή αυτή η κρίση δίνει και μια δυνατότητα για να δούμε τι επιτέλους τουρισμό θέλουμε για την Ελλάδα και για κάθε περιφέρεια με την ταυτότητά της. Εσείς έχετε αρκετά πρωτοπορίες σε αυτό και νομίζω θα πρέπει να το δουλέψετε πολύ περισσότερο, ούτως ώστε να μην εξαρτάστε όπως άλλοι και σε άλλα μέρη και σε άλλα νησιά τόσο πολύ μόνο από τον τουρισμό, αλλά να συνδέσετε και που συνδέετε τα τοπικά προϊόντα και την αγροδιατροφική από την άλλη πλευρά με τον τουρισμό. Κυρία Γερέκου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και βεβαίως να σας προσκαλέσω το καλοκαίρι για διακοπές στην Κρήτη. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ επίσης. Χαιρετώ όλους όσους είναι εκεί. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα ότι θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι πολύ δυνατός, ευάλωτος βέβαια στα μεγάλα γεγονότα, αλλά και συγχρόνως πάρα πολύ δυνατός. Και νομίζω όλοι μαζί θα καταφέρουμε να περάσουμε από τη δύσκολη περίοδο και να σταθούμε στα πόδια μας με πολύ καλή προοπτική προς το μέλλον. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ.